Κύριε Υπουργέ, επειδή πιστεύω ότι Νοβάρτης και εγώ, δικιά μου προσωπική εκτίμηση και Κελπνό, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Έγινε μία κίνηση από 14 εφέτες, η οποία σταμάτησε στο προϊστάμενο του εφετείου της Αθήνας, προς τιμή του κυρίου Κανελόπουλου. Στόχος ήταν να φύγει η υπόθεση Νοβάρτης, κατά τη γνώμη μου και Κελπνό, από την εισαγγελέα διαφθοράς και να πάει σε άλλους δικαστές. Φαντάζομαι να το έχετε ακούσει και θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί άραγε, συν, υπήρχε μια σκέψη μάλιστα των ατόμων που εμπλέκονται να ζητήσουν εξαίρεση της κυρίας του Λουπάκη. Και βέβαια είναι γνωστό σε όλους ότι κάποιος από τους εμπλεκόμενους, γιατί δεν είναι κατηγορούμενοι, έκανε και μήνυση. Όλες αυτές οι κινήσεις, από τη μία ακούμε υπογραφές να φύγει η υπόθεση από την κυρία Τολουπάκη, από την άλλη σκέψη για εξαίρεση και μήνυση. Και βέβαια το τελευταίο ότι δεν προσέρχονται στην Επιτροπή. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό, κύριε Υπουργέ, αν έχει την καλοσύνη. Βεβαίως, κύριε Παχαστόπουλε, πω καταρχήν Κελπνό και Νοβάρτης είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Κάποια στιγμή η Νοβάρτης συνάντησε το Κελπνό και το μηχανισμό που είχε στηθεί εκεί, ο οποίος αξιοποιήθηκε προς όφελός της σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση ήταν η αγορά των εμβολίων και των αντιδραστηρίων του ορολογικού ελέγχου του αίματος, που οι πρώτες αγορές για τα πρώτα 2-3 χρόνια για τον ορολογικό έλεγχο του αίματος, αλλά και τα εμβόλια μετά έγιναν μέσω του Κελπνό, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου το πήρε η Νοβάρτης από αυτές τις δαπάνες. Και επίσης αξιοποίησε και το μηχανισμό των ΜΜΕ που είχε στήσει εκεί το παρακράτος του Κελπνό και το ανέπτυξε στην πορεία, προκειμένου τόσο να εκβιάζει και να δημιουργεί κλίμα πανικού στην κοινή γνώμη, ώστε να φαίνεται αναγκαιότητα η αγορά των δικών της φαρμάκων ή αντιδραστηρίων, και επίσης να περνάει αυτό τον πολιτικό έλεγχο, ας πούμε, και την πολιτική προστασία στους υπεύθυνους σε υπουργικές θέσεις που έπαιρναν τις τελικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είδατε ένα χθεσινό δημοσίευμα της Εφημερίδας Συντακτών, το οποίο νομίζω είναι αποκαλυπτικό. Δηλαδή, ο κύριος Φρουζής πρακτικά λέει στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησής του, αλλά και αξιολόγηση που του κάνει η μητρική Νοβάρτης από την Ελβετία, πρακτικά λέει όλα αυτά που λένε οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ακριβώς. Τα επιβεβαιώνει ένα προς ένα. Είχαμε σχέση με τους πρωθυπουργούς, είχαμε σχέση με τους υπουργούς, βάλαμε στόχο να βάλουμε αυτά τα φάρμακα μέσα, βάλαμε στόχο να πάρουν τιμή, ο υπουργός καθυστερεί τη μείωση των τιμών μας. Μάλλον για τον Λοβέρδο μιλάει σε εκείνη τη φάση, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη χρονιά. Και για τον Γεωργιάδη πιο μετά. Λοιπόν, τι. 100% κάλυψη στόχων. Δηλαδή, ουσιαστικά, με λίγα λόγια, μετά από αυτά τα που είναι, από ό,τι κατάλαβα, στα συντή που έχουν διαβιβαστεί στην προανακριτική εδώ πέρα, προφανώς, αυτά τα στοιχεία, ουσιαστικά επιβεβαιώνει πλήρως τους προστατευόμενους μάρτυρες σε σχέση με αυτά που προσάπτουν σαν στόχους της Νοβάρτης και που τον τρόπο με τον οποίο τους εξυπηρετούσε. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι η διαδικασία της Νοβάρτης κινήθηκε μετά που άλλαξε ο υπεύθυνος, η υπεύθυνη στην Εισαγγελία Διαφθοράς, που θεωρώ ότι έχει τρέξει αρκετά πράγματα και στην... Είχα πει κάποια πράγματα και για την κυρία Ράη που σχέση με τον Κελπνό και κάποια πράγματα που είχα καταθέσει και στην προηγούμενη μου κατάθεση. Θεωρώ ότι η προσπάθεια έγινε η προσπάθεια ανεπιτυχής, για να αφαιρεθεί από αυτήν και από τους εισαγγελείς της
η ευθύνη της διαχείρισης αυτής της δικογραφίας, προκειμένου να πάει μάλλον σε πιο ελεγχόμενους για το σύστημα δικαστικούς λειτουργούς. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτης. Υπουργέ, θα ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Υπάρχει μέσα στη δικογραφία μια εμπιστευτική στην κυριολεξία παρουσίαση της κεντρικής Νοβάρτης και ίσως είναι και πιο καλύτερη και πιο πιστική, ας το πούμε, απόδειξη για το μέγεθος του σκανδάλου. Σε αυτή λοιπόν την επιστολή, ας το πούμε, ανάλυση της κεντρικής Νοβάρτης, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, κάτι λέει για σας. Όχι προσωπικά, για την ηγεσία του Υπουργείου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, σας το διαβάζω ακριβώς και θέλω να το σχολιάσετε. Λέει λοιπόν μια μακροσκελής ανάλυση της ίδιας της Νοβάρτης και λέει: διαπιστώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του σημερινού Υπουργείου Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται συστηματικά σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα με τις πολυεθνικές. Αρνούνται συναντήσεις με τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, η Νοβάρτης μιλάει, ακόμα και της τυπικού χαρακτήρα. Και σταματάω εδώ. Είναι σχόλιο υπέρ σας ή κατά σας, έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα και δεν το κάνετε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας από εδώ. Το κάνει η κεντρική Νοβάρτης. Το θεωρώ τίτλο τιμής αυτό το σχόλιο. Και για μένα και για τον Άνδρεα. Διότι όντως έχουμε συναντήσει την ΠΕΦ και το ΣΦΕ μόνο σε επίπεδο συλλογικών οργάνων και όχι ατομικά ποτέ. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω παρευρεθεί σε πολλές δεξιώσεις ή ημερίδες σε διαπράγματα στα οποία με έχουν καλέσει. Έχω άλλη δουλειά να κάνω. Αυτό που πρέπει να γίνει θεσμικά με τη φαρμακοβιομηχανία γίνεται. Θεσμικά όμως, όχι με ατομικές συναντήσεις. Έτσι. Ποτέ κανέναν μόνο. Σας κατηγορούν ούτε και αυτό, λέει, δεν το κάνετε. Έτσι λέει. Σαν ΣΦΕ και ΠΕΦ τους έχουμε δει. Είστε υποχρεωμένοι. Σαν διοικητικά συμβούλια. Τους έχουμε δει και πρέπει να τους δούμε. Ναι. Και έτσι. Τα κατά μόνας είναι το πρόβλημα. Και ήταν πάντα. Θέλω, γιατί ακούστηκαν πολλά και είδα μάλιστα λείπει τώρα η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Όπως το ίδιο κάνουμε και με τις ιδιωτικές κλινικές και τα λοιπά, έτσι. Και έτσι πρέπει. Και με όλους τους εκπροσώπους. Θέλω να μου πείτε, αν μπορεί και να σας διαφεύγει, αν γνωρίζετε κάποτε στη θέση του επικεφαλής της 9ης Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Συμβάσεων, ήταν ο, κατά τη γνώμη μου, επειδή ξέρω χρόνια τη δουλειά που έκανε, ο εισαγγελέας Βασίλης Φλωρίδης. Έχετε υπόψη πώς εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Φλωρίδης, αν το ξέρετε? Δεν το ξέρω, κύριε Παπαδόπουλο. Ο ίδιος έχει πει ότι πραγματικός λόγος που τον ανάγκασε ο Στουρνάρας σε παρέτηση ήταν πως σε έλεγχο που έκανε για τις συμβάσεις που υπέγραφε η εταιρεία της συζύγου του κύριου Στουρνάρα με το δημόσιο και το κλπ. Τις βρήκε παράνομες. Απλά σας το αναφέρω. Επίσης θέλω, αν γνωρίζετε τον τρόπο που δεν ήσατε εσείς τότε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γιώργος Σούρλας, παρέπεμψε τις ατασταλίες που γινόσανε και στο Κελπνό, όχι μόνο στο Κελπνό, ένας άλλος εισαγγελέας, ο Γρηγόρης ο Πεπώνης, κινήθηκε ακαρία. Η υπόθεση αρχιοθετήθηκε και ο κύριος Πεπώνης εκπαραθυρώθηκε προαγόμενος. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, και ήταν η ιστορία του Κελπνό και μάλιστα συγκεκριμένα έβρισκε φοβερές ατασταλίες εκείνη την εποχή ο Γρηγόρης ο Πεπώνης στο Κελπνό. Τα λέω αυτά γιατί άκουσα την κυρία Χριστοφιλοπούλου να βγαίνει από τα ρούχα της πριν από λίγο σε μια έτσι... Και υπάρχει και έλεγχος τους ΔΟΕ του 9-10, ο οποίος ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Ξέρω. Ποτέ δεν ολοκληρώθηκε αυτός ο έλεγχος και ο οποίος είχε βρει τμήματά του, έχουμε βρει στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο όμως ποτέ δεν μεταφράστηκε σε δίωξη και περιέγραφε πολλά πράγματα και τότε. Θέλω να σχολιάσετε. Κατά τα άλλα είχανε... Ναι. Θέλω να σχολιάσετε στις 19 Ιουλίου του 2012, πέντε βουλευτές καταθέτουν στη Βουλή ερώτηση στον Υπουργό Υγείας για τις παράνομες οικονομικές συναλλαγές και το όριο διαφάνειας που εκρατεί στο Κελπνό.
ή έγινε στις 19 Ιουλίου του 2012. Και απαντά στους βουλευτές η κυρία Σκοπούλη και λέει: «Το Κελπνό αρνείται πεισματικά να της δώσει τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για την οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών. Δεύτερον, το Κελπνό αρνείται να της δώσει τα έγγραφα που ζητούν με την ερώτησή τους οι βουλευτές, παρότι το Υπουργείο έχει απευθυνθεί πολλά και στον οργανισμό, δηλαδή το Κελπνό. Το Κελπνό αρνείται να της δώσει ακόμα και καταστάσεις του προσωπικού που απασχολεί και άλλα πολλά». Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό? Είναι η καλύτερη απάντηση στην κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι εκείνα τα χρόνια ελέγχαν τα πάντα και πήγε να μας μαλώσει γιατί καθυστερήσαμε εμείς να βρούμε στοιχεία όταν είχαμε να κάνουμε με ένα παρακράτος. Έχω μπροστά μου μια μικρή περίληψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αναφέρεται στο Κελπνό. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το πόρισμα είναι ότι η λειτουργία του Κελπνό απέχει πολύ από τη χρηστή οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει την άμεση εφαρμογή ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών στο σύστημα του Κελπνό. Έχω επίσης μπροστά μου, και θέλω να τα σχολιάσετε όλα μαζί, μια έκθεση που κάνουν οι ορκωτοί λογιστές που πληρωθήκαν από το Κελπνό και λένε: «Στις επιστολές του νομικού τμήματος προκύπτει εκκρεμής δημοκογραφία κατά μελών της διοίκησης και στελεχών του Κελπνού, κατόπιν διενέργειας που καταρτική στοιχειοθετήθηκαν πλημελιματικές και κακουργηματικές πράξεις σχετικά με προσλήψεις προσωπικού, κλπ. Με εικονική απόφαση ΔΣ διαχείριση 2 εκατομμυρίων αυτό το είχε πληρώσει το Κελπνό». Ενώ τους ορκωτούς λογιστές. 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για αντιδραστήρια ουικού φορτίου, υπερτιολογημένη από βίση εταιρεία φύλαξης με κλπ. Χωρίς σχετική απόφαση του ΔΣ, απευθείας αναθέσεις, παράνομες πληρωμές, διοργάνωση διμερίδων, επισκευές γραφείων με μεγάλο κόστος, πληρωμή κλπ. Και ακόμα, και θέλω να τα σχολιάσετε όλα μαζί, έχω μπροστά μου μια επαναστατική έκθεση 106 σελίδων των ορκωτών λογιστών. Όπως ήδη είναι γνωστό, το Κελπνό άγνωστο γιατί εξαιρέθηκε από τις προϋποθέσεις δημόσιος φορέας, δεν είχε υποχρέωση τήρησης φορολογικών βιβλίων, δεν είχε υποχρέωση να προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ, δεν είχε προχωρήσει έκδοση προεδρικού διατάγματος, δεν. Ούτε λίγο ούτε πολύ το συγκρίνει με άντρο διαφθοράς και έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα στις παρατηρήσεις αυτές, γιατί άκουσα την κυρία Χριστοφουλοπούλου να είναι πολύ επιθετική πριν, δηλαδή σαν να έχουμε μεγαλώσει σε άλλη χώρα και να ζούμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Ούτε λογιστήριο υπήρχε, ούτε προμήθειες, ούτε τίποτα. Και θα ήθελα, πιστεύω ότι αυτά ήταν γνωστά. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι ξένο, βούιζε ο κόσμος. Και ακούω σήμερα ότι έρχονται εδώ με επίθεση ότι δεν είναι έτσι και μου και σου και του. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο πιο επίσημα, σε ΥΠ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εισαγγελείς, σε όλοι ορκωτοί λογιστές που ήταν πληρωμένοι από το ίδιο το Κελπνό. Είναι η άλλη μια επίπεδο. Σας έχουν κατηγορήσει για υπερβολή, γι' αυτό σας τα λέω, κύριε Υπουργέ. Ότι είστε υπερβολικός. Εγώ λέω ότι έχετε πει λίγα, αλλά εσείς τα απαντήστε. Ναι. Πραγματικά, φαντάζει γελίο να μας κατηγορούν γιατί αργήσαμε να καταλάβουμε το μέγεθος και όλες τις πτυχές της βρωμιάς που εμφυλοχωρούσε μέσα από την offshore. Είναι προφανές ότι και με όλα αυτά που είπατε υπήρξαν προσπάθειες ελέγχου στο παρελθόν, οι οποίες όμως όλες θαύτηκαν. Θαύτηκαν είτε σε επίπεδο Υπουργείου, είτε σε επίπεδο ελεγκτικών οργάνων, ΣΔΟΕ και τα λοιπά, είτε σε ΥΠ, είτε σε επίπεδο δικαιοσύνης όσους έφτασαν. Μα προσέξτε, στην πρωτομιλία μου την άλλη φορά είχα πει ότι μία δίωξη που ξεκίνησε το 2005 στον κύριο Παπαδημητρίου οριστικοποιήθηκε ότι θα εκδικαστεί το 2015 το Δεκέμβρη. Όχι δικάστηκε, οριστικοποιήθηκε ότι θα εκδικαστεί. Με, πώς το λένε, οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, τι κουβεντιάζουμε εδώ? Ήταν δικό τους το σύστημα. Ήταν δικό τους το σύστημα. Γιατί ήταν τυχαία η επίθεση η οποία δέχτηκα εγώ όταν πήγαμε να τους να κάνουμε συνέντευξη τύπου με τον πρώτο έλεγχο του ΣΕΙΠ για τις
δαπάνες στις διαφημιστικές της γρήπης, του HIV, με τα έργα που είχε πάρει η κυρία Στουρνάρα και μια σειρά από άλλοι, από όλους τους δημοσιογράφους από κάτω. Πού να φανταστώ κι εγώ τότε ότι όλοι αυτοί που ήταν από κάτω τα πιάνουν από το κελπνό, όπως φαίνεται από αυτά τα χαρτιά. Έτσι. Πού να το φανταστούμε, δηλαδή. Ότι ήταν τόσο δικτυωμένο. Γιατί, πόσοι ξέραμε, άλλο να ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, δίνει σε 10 μεγάλα κανάλια ή site κτλ. Εδώ είχε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Είχε τι? Εδώ μιλάμε για 900 συμβάσεις, που είναι βέβαια και αρκετές επαναλαμβανόμενες. Μπορεί να είναι 500 οι φορείς, ας πούμε. Και δεν ξέρω αν είναι και όλες αυτές. Έτσι. Ποιος ξέρει αν είναι και όλες αυτές. Και δεν έχουμε στοιχεία για το 13, δεν έχουμε στοιχεία για το 12. Δεν έχουμε στοιχεία για το 10-11, έτσι, που το, ή και τα χρόνια πριν το 10. Όταν στηνόταν όλο αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, με το αμάν θα έρθει η πανδημία, θα μας φάνε, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν κτλ. Οπότε, απλά είναι το θέμα το εξής, ότι είχαν την αίσθηση του ακαταδίωκτου και της μονιμότητας της εξουσίας. Αυτό το πράγμα είχαν μέσα τους. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα υπάρξει μια πολιτική αλλαγή η οποία τελικά θα τους ελέγξει. Δεν θα συνδιαλλαγεί μαζί τους, αλλά θα τους ελέγξει. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Και νομίζω ότι είτε αργά, είτε πιο γρήγορα, είτε με δυσκολίες, είτε με τρικλοποδιές, είτε με καθυστερήσεις δικαστικές, είτε με καθυστερήσεις των μηχανισμών, έτσι, νομίζω ότι αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια και οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από 3 χρόνια. Έτσι. Έχει μάθει, γιατί το κελπνό λέτε τα ξέραμε. Ποιοι τα ξέραμε, οι γιατροί τα ξέραμε. Ποιοι τα ξέραμε. Αυτοί που ήμασταν μέσα γύρω-γύρω και είχαμε μια παραπάνω γνώση. Αυτοί τα ξέραμε. Ο κόσμος δεν τα ξέρε. Ο κόσμος ήξερε ότι το κελπνό είναι ο μηχανισμός που προστατεύει τη δημόσια υγεία κτλ. Κτλ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι μια offshore. Τώρα όλοι ξέρουν ότι μια σειρά από υπουργοί που περάσαν από εκεί μέσα εξαγόρασαν πολιτική στήριξη μέσω της διαφημιστικής δαπάνης που κατανάλουν το κελπνό για πάρτι τους. Προτελευταία μου ερώτηση, ναι. Δεν ας κουράσω, κύριε Υπουργέ. Συνήθως εγώ δεν αναφέρομαι σε ονόματα, θα κάνω μια εξαίρεση όμως. Κάθε βράδυ είναι ένα μικρό κανάλι, καλά κάνει, δικαίωμά του το να κάνεις κριτική δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι όμως να ξέρουμε την πραγματικότητα των ανθρώπων που είναι πίσω. Και δεν έχω τίποτα με τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι ψάχνουν για δουλειά, βρήκανε. Δεν θέλω να τους κάνω κριτική. Αναφέρομαι στον κύριο Παναγιωτάκη, ξέρετε κύριε. Εσείς αναφέρατε το όνομα, εγώ το εξειδικεύω. Είναι ο ιδιοκτήτης του Άξιον 24. Στη δικογραφία μέσα, ακούστε με λίγο. Σας ακούω. Έχει χρεωθεί ότι έχει πάρει 284 χιλιάρικα. Ένα πολύ μικρό κανάλι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει σχεδόν τα διπλάσια, 506 ή 509, με τον εξής τρόπο. Ό,τι ήταν κάτω από 20 χιλιάρικα δεν ελέγχεται από το ηλεκτρικό συνέδριο και δεν υπάρχει εδώ μέσα στη δικογραφία. Γι' αυτό είναι 284 χιλιάρικα. Αυτό το κανάλι έχει πάρει μόνο για ένα χρόνο, προσέξτε, μισό εκατομμύριο, δηλαδή 500 τόσα χιλιάρικα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτά τα χρήματα που δεν ελέγχθησαν από το ελεκτικό συνέδριο, γιατί εδώ πέρα βλέπω μόνο 284. Μα ούτε τα άλλα ελέγχθηκαν. Αυτό θέλω να σας πω. Ούτε τα άλλα ελέγχθηκαν. Πού καταγράφονται αυτά τα 20άρικα που υπέγραφε ο διευθυντής τότε του σταθμού, ο Σπύρος ο Λάπας το ξέρει αυτό καλύτερα από μένα, για τον Άξιον 24 λέω. Ποιος πήρε 500, μόνο το 14, μισό εκατομμύριο, προσέξτε. Και, ναι, τόσο. Και θέλω να πω το εξής. Μήπως αυτά που δεν καταγράφονται και ήταν κάθε μήνα 15-20 και φτάσανε τα 509. Είναι κομμάτι από το διπλό ταμείο του Κελπνό. Αυτό, όχι, θέλω, γιατί κατηγορηθήκατε σήμερα ότι ίσως είναι υπερβολή αυτό που είπατε για τα 230 εκατομμύρια που είναι ορφανά. Μήπως αυτή η καταγραφή που δεν έγινε υπάρχει ή μπορεί κάποτε να μας βγάλει όχι μόνο 230 αλλά περισσότερα, λέω εγώ. Ναι, κύριε Παχριστόπουλε. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Μία ερώτηση και τελειώνω.
Δεν άκουσα. Τι, δεν κατάλαβα. Τελειώνω. Μια ερώτηση θα κάνω μετά και τελειώνω. Δεν έχω άλλο. Προτελευταία ερώτηση είναι αυτή. Κύριε Αβαχριστόπουλε, απάντησα πολλές φορές πριν ότι είναι όπως και να το πάρεις, όπως και να το πάρεις με τους απολογισμούς που έχουν δηλώσει αυτοί, έτσι, υπάρχει ένα ταμιακό έλλειμμα από 140-150 εκατομμύρια και πάνω. Και πάνω, αυτό και πάνω. Να παρακάτω δεν πάει. Είναι και πάνω. Λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχουν γύρω στα 200 εκατομμύρια που δεν, λοιπόν, 200 χιλιάρικα που δεν καταγράφονται, κύριε Υπουργέ. Μα αυτό ήταν. Δεν καταγράφονται πουθενά. Αυτό ήταν, σας είπα και πριν, το 2009 κλείνουν με ταμιακό πλεόνασμα 270 εκατομμύρια. Από αυτό το πλεόνασμα την επόμενη χρονιά περνάνε 89. Το υπόλοιπο χάνεται. Το υπόλοιπο χάνεται. Έτσι. Οπότε είναι προφανές ότι εκεί λειτουργήσε ένας παράλληλος μηχανισμός, έτσι, ατομικού πλουτισμού, προφανώς κατά από πολιτική κάλυψη. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα και τέτοια ποσά. Και προφανώς μια σειρά από συμβάσεις τις οποίες φαίνονται να περιγράφονται εδώ μέσα και που εμείς δεν τις βρίσκουμε, έχουν πληρωθεί από αυτά τα χρήματα. Αυτά που δεν ήταν εντός αυτής της διαχείρισης. Αυτής που φαίνεται τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτής που φαίνεται. Είναι προφανές, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα χρήματα. Δεν μπορεί να εισπράττεις 45 και να πληρώνεις 65. Πού τα βρήκες τα άλλα 20. Όταν δεν φαίνεται να μεταφέρεις ταμιακό διαθέσιμο. Πούντο. Πώς φαίνεται αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Τελευταία μου ερώτηση, Υπουργέ. Επειδή έτυχε να συμμετέχω στην προανακριτική για τον Γιάννο τον Παπαντονίου, τότε ήταν τελείως αντίθετη η επιχειρηματολογία και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τέλος πάντων, όπως το λένε. Δεν το λέω υποτιμητικά, δεν θυμάμαι. Αλλάζει ονόματα κάθε τόσο και δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι, κύριε Μαυροτάτε, να μπερδεύομαι. Ας πούμε. Εγώ θυμάμαι ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, τότε μην παραξηγείτε. Η επιχειρηματολογία τότε, μάλιστα, και ήταν, θυμάμαι, τον κύριο Λοβέρδο, ήταν αγορητής ειδικός και λέει ότι δεν έχετε καμία αρμοδιότητα, διότι το αδίκημα της απιστίας έχει ήδη παραγράφει και συνεπώς το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος πρέπει να πάει τάχιστα στη δικαιοσύνη και μάλιστα δεν είχε λόγο ύπαρξης αυτή η επιτροπή. Φωνάζανε για επιτροπή Μαϊμού και διάφορα τέτοια. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, πιστεύω όχι, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έκανε όταν αμελητοί βρεθήκανε τα ονόματα και πήγανε, γιατί ακούω πολύ συχνά, Υπουργέ μου, ότι δικαιοσύνη σημαίνει δίκη, βουλή σημαίνει παραγραφή. Δεν ξέρω να συμμερίζεστε την άποψη του παλιού Υπουργού Δικαιοσύνης και θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό και έχω τελειώσει. Γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που το ακούω από το πρωί στο βράδυ. Κοιτάξτε, με βάση το Σύνταγμα, από τη στιγμή που οι εισαγγελείς πέφτουν πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να διαβιβάσουν την δικογραφία εδώ. Το θέμα είναι το εξής. Ότι επειδή έχουν περάσει κάποιες αιτίες, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραγραφής και της απιστίας και άλλων τέτοιων, λόγω του ότι έχουν περάσει δύο σύνοδοι κτλ. Όμως, από τη στιγμή που εδώ καταγγέλλονται συγκεκριμένα περιστατικά για δωροδοκία, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ., νομίζω ότι ο τελικός κριτής πρέπει να είναι αυτός που είναι για τον καθένα μας, για τον κάθε πολίτη της χώρας και πρέπει να είναι δικαιοσύνη. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο μόνο. Να ρωτήσει όμως κάποιος άλλος συνάδελφος, γιατί έχουμε κάνει κατάχρηση απλά, ορισμένη. Επειδή έγινε ένα σχόλιο πριν και μου αναφέρθηκε σε μένα και ο κύριος Πολάκης. Σας αφορά προσωπικά. Είπε ότι για το έγγραφο που έστειλε ο κύριος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, πράγματι ο κύριος Παπαδημητρίου έστειλε έγγραφο. Εγώ έλειπα την ώρα που αναγνώστηκε. Αλλά αυτό το οποίο διαβάζω στην 7η σελίδα νομίζω ότι δεν επιβεβαιώνει αυτό που πέρασε ως εικόνα ο κύριος Πολάκης. Λέει λοιπόν στην 7η σελίδα. Ναι, απλά. Δεν ξέρω ποιος το διάβασε. Ακόμα. Ωραία. Το είπε, το διάβασε ο κύριος Μπαλομενάκης. Αν το διάβασε ο κύριος Μπαλομενάκης, τότε ίσως αυτός δεν ερμήνευσε σωστά. Λέει λοιπόν εδώ. Το σύνολο των πληρωμών νεκρών του κερπνού. Λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Άλλο το. Απλά να μην λέμε τι λέει ο Παπαδημητρίου και το ερμηνεύουμε αλλιώς. Ότι οι εκροές του κερπνού γίνονται πάντοτε μέσω διατραπεζικών συναλλαγών, λέει.
παρακάτω που μιλάει για αξιοδοτήσεις, είναι εξοδοτήσεις που παίρνει επάντα ο εκάστοτε πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις επιμέρους εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν προκύπτει από εδώ εξοδοτήσεις για να πάω στον κισέ μιας τράπεζας και να πάρω λεφτά. Μιλάει για διατραπεζικές συναλλαγές. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή ας γίνει ο έλεγχος. Τι σημαίνει τραπεζική συναλλαγή? Από λογαριασμό σε λογαριασμό σημαίνει διατραπεζική. Α, έτσι, Βεβαίως έτσι. Για παρακάτω που λέει και εδώ το διαβάσετε, οι εξοδοτήσεις αυτές του διευθυντή διατρέχουν οριζόντια όλα τα τμήματα για τα γραφεία του. Δηλαδή παραπάνω από ένας είχαν τέτοιες εντολές. Όταν παίρνει ένα διοικητικό συμβούλιο μια απόφαση για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, η εκτέλεση αυτής της απόφασης γίνεται με συγκεκριμένες πολλές πράξεις. Ναι. Του Προέδρου που εξοδοτείται από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το εξοδοτείται δεν σημαίνει σε τίποτα ότι παίρνει λεφτά από τον Κισέ Τράπεζα κάποιο με απλή εξοδότηση. Γιατί, μπορεί να εκδίδει την επιταγή. Ακούστε με λίγο. Μπορεί να εκδίδει την επιταγή. Γιατί διαψεύδεται η φωνή σα? Μισό λεπτό, θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Και το ίδιο κείμενο έχουμε. Δηλαδή αφορούν δαπάνες, ναι, πάσης φύσεως. Τι σημαίνει δαπάνη? Διαφωνούμε. Με τον τρόπο της πληρωμής μιλάμε. Αυτό που εμφανίζεται εσείς είναι ο τρόπος πληρωμής. Με εξοδότηση του Παπαδημητρίου πήγαινε άλλο στον Κισέ και έπαιρνε λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι έχει. Μετρητά δεν μπορεί να πάρεις. Αν υπάρχει έτσι κάτι έχει, να το φέρετε, σας είπα. Το είπατε και πριν. Φέρτε το να το ελέγξουμε. Εγώ με αυτό που διαβάζω και αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής δεν προκύπτει αυτό από κάπου. Διατραπεζικές συναλλαγές γινόταν οι πληρωμές. Καλώς, κακώς, άσχετο. Αλλά εδώ δεν προκύπτει εξουσιοδότηση για να πας στον Κισέ να πάρει λεφτά. Πρόκειται περί δαπανών. Και αφήστε τώρα γιατί. Μα οι δαπάνες από κάπου εγκρίνονται. Το θέμα είναι πώς πας και τις παίρνεις. Τι φωνάζεις, τι φωνάζεις. Με επιταγή την πας στην τράπεζα. Ο Παπαδημητρίου το λέει. Διατραπεζική συναλλαγή, κύριε Παλωμενάκη, αυτό σημαίνει. Όχι, δεν λέει. Παπαδημητρίου δεν λέει. Διατραπεζική. Αυτό που λέτε εσείς δεν το λέει Παπαδημητρίου. Ένταλμα πάντως δεν εξέδιδε. Ο κύριος Παπαδημητρίου, εγώ σας είπα τι λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Αν εδίδονταν επιταγές, θα το ανέφερε. Το άλλο. Λέτε ότι επιβεβαιώνει το άλλο. Διατραπεζικές λέει μόνο. Διατραπεζικές μόνο δεν σημαίνει εξοδότηση και Κισέ. Αν ήταν επιταγές θα τις ανέφερε. Να το καταλάβουμε. Αυτό σημαίνει διατραπεζική, κύριε Παλωμενάκη. Δεν τώρα υπερασπίσετε τον Παπαδημητρίου. Τώρα... Έχω το λόγο. Τελειώσατε το.